Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ είμαι Μαρία Βουλιατζή, είμαι υπεύθυνη επικοινωνία τη εταιρεία DRAXIS. Είναι η εταιρεία που διοργανώνει το Hackathon μαζί με πολλούς άλλους συνεργάτες και μια πολύ ωραία ομάδα. Με κάποιους που έχουν μιλήσει, τους πρώτους θα γνωριστούμε στην πορεία. Να σας πω ότι το Copernicus Θεσσαλονίκη Hackathon διοργανώνεται στο πλαίσιο ενός προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Copernicus Hackathon. Αυτή τη στιγμή τρέχουν και διοργανώνται διάφορα hackathon σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Μία από αυτή είναι και η δική μας πόλη, εδώ με το Copernicus Θεσσαλονίκη Hackathon. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ για να περάσουμε στην ουσία. Θα ήθελα απλά να σας συστήσω την υπέροχη. Την υπέροχη ομάδα μας, η Agrops, η οποία είναι μια εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία κάνει ψηφιακές λύσεις για τον αγροτικό τομέα, το και η θέση μας φιλοξενεί και στις εγκαταστάσεις του και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη συνεργασία. Τη έδρα της UNESCO μέσω του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το ITER, η From Scratch, που είναι ένα στούντιο εδώ στη Θεσσαλονίκη που κάνει πρώτα design UI/UX, κάποιοι ενδεχομένως να τους γνωρίζετε. Το ΝΟΑ, το γνωστό σε όλους μας ΝΟΑ, το οποίο δίνει και ένα βραβείο. Το Ειδικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο δίνει και ένα βραβείο, θα σας τα πει όμως ο Σπάθος στην πορεία. Το ΣΟΒΛΟΥ, που μας δίνει τα δωρεπρακτικά δεδομένα για τις υπηρεσίες από το Copernicus. SKG-Tech, το Community και το DEV, το συνέδριο, οι οποίοι είναι χορηγοί και local partners. Τίναμε γύρω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναμένουμε και άλλες συνήθειες, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. University Partners, έχουμε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το City College και το Geo University. Και Food Partners, έχουμε το Αρμενοβίλ, το οποίο θα μας γλυκάνει κατά τη διάρκεια του event μας. Πολλοί ακόμη local partners, supporters και κόσμος αναμένεται να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του και θα ανακοινωθούν ο σονούχος στις σελίδες του event. Αυτά λίγο πολύ από μένα, δεν σας κουράζω άλλο. Δίνω το λόγο στον Σταύρο, ας πούμε συμπνητικού Δούνα, είναι ο Σταύρος Τεκές, είναι ο CTO της DRAXIS και θα συνεχίσει την παρουσία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Μένα μου είπαν να σας πω για το Hackathon και μάλλον θα ρωτάτε πράγματα, οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά. Λοιπόν, αυτή είναι η δομή για σήμερα. Θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα για το Hackathon, να λύσουμε κάποιες απορίες, να σας πούμε τι είναι αυτό που θέλουμε, τι ψάχνουμε, τι πρέπει να κάνετε, τι δεν πρέπει να κάνετε. Μετά θα περάσουμε να παρουσιάσουμε κάποια πράγματα σχετικά με τα Copernicus δεδομένα, οπότε για κάποιον που δεν γνωρίζει, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, ένα καλό entry να δει και πράγματα που ίσως δεν τα έχει διαβάσει ακόμη. Κάποιες ιδέες που θέλουμε να δώσουμε, οι οποίες μπορεί να είναι χρησιμοποιήσιμες, περισσότερο είναι από την εμπειρία μας και το τι έχουμε δει και θεωρούμε ότι θα μπορούσε κάποιος να πιστεί πάνω εκεί και να συνδυάσει κάποια από αυτά τα δεδομένα, να παράξει κάποια από τα ζητούμενα που θα ζητήσουμε στο Hackathon. Και τέλος, το τελευταίο section θα ασχοληθούμε με παροχές τις οποίες έχουν είτε από εμάς είτε από τους χορηγούς μας, τους συνεργάτες μας, οι οποίοι έχουν υποδομές που βοηθούν στο πώς να πάρετε καλύτερα δεδομένα ή πώς να πάρετε κάποια πράγματα έτοιμα ή υπηρεσίες οι οποίες έχουν ήδη δουλέψει με δεδομένα και έχουν παράγει κάποια data τα οποία θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Λίγα λόγια για εμάς. Είμαστε οι DRAXIS, είμαστε περιβαλλοντική εταιρεία. Είμαστε από το 2000 στη Θεσσαλονίκη. Από το 2015 έχουμε και ένα υποκατάστημα στην Αθήνα και μια παρουσία στις Βρυξέλλες. Ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με περιβαλλοντικές λύσεις, οπότε εκτός από το consulting τμήμα αναπτύσσουμε software, λογισμικό. Δουλεύουμε πάρα πολύ με sensors, παίρνουμε δεδομένα, θα σχηματίσουμε δεδομένα, θα παράξουμε κάποιες παραστάσεις ανάλογα με τον χρήστη στον οποίο ευθυνόμαστε. Και τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε αρχίσει και εμείς και δουλεύουμε πάρα πολύ με τα προεκλογικά δεδομένα, που είναι και το αντικείμενο αυτού του Hackathon που θα κάνουμε. Οπότε όλες οι λύσεις τις οποίες παρέχουμε πρακτικά θα συνδυάσουν επίγεια δεδομένα, δορυφορικά δεδομένα, κάποια γνώση από κάποιο domain, είτε είναι περιβαλλοντικό είτε είναι διαδρομικό, και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε την πληροφορία την οποία πρέπει να δει ο χρήστης κάθε στιγμή.
Όλα αυτά βέβαια στην κάμπα των εφαρμογών που κάνουμε, αυτή τη γνώση, αυτή την τεχνολογία την οποία έχουμε, την προσφέρουμε και σε λύσεις οι οποίες μπορεί να είναι σε κάποιον ιδιότητα ή μπορεί να απευθύνονται στην κυβέρνηση. Έτσι, τα τελευταία 4 χρόνια, 5 χρόνια ίσως, έχουμε 2 μεγάλες εφαρμογές στο Υπουργείο Ενέργειας, που είναι το Ελληνικό Περιβαλλοντικό Μητρό και το Ελληνικό Μητρό Αποβλήτων. Η εταιρεία είναι 35 άτομα, εκτός από developers, engineers όλων των βαθμίδων και υποκτήτων, θα έχουμε μέσα τα. Κάποιος μπορεί να δει μέσα project managers, μπορεί να δει φυσικούς, τεχνολόγους, γεωπόνους κτλ. Και λοιπά πιο μεγάλη προσφύγηση. Όπως είπα, περνάμε απευθείας στο hacking. Τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Από όταν το ξεκινήσαμε και αρχίσαμε λίγο να το προβάλλουμε, πολύ γνωστοί, κοντινοί μας, εταιρείες, ρωτούσαμε γιατί κάνετε ένα hacking. Πρακτικά, εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουμε σε πράγματα, σε τεχνολογίες, είτε για ιδιωτικό τομέα, είτε για πελάτες, είτε για το δικό μας research το οποίο κάνουμε. Και για μας ήταν μια ευκαιρία να δείξουμε, να βγάλουμε κάποια από αυτά προς τα έξω και να φέρουμε κοντά τον κόσμο ο οποίος είτε ασχολείται είτε θέλει να ασχοληθεί, να τα γνωρίσει, να τα δοκιμάσει, να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε πράγματα, να εμπνευστούμε και να εμπνευστείτε ο ένας από τον άλλο και ίσως και να, αυτό να μπορέσει να οδηγήσει και σε μια περαιτέρω συνεργασία. Ο στόχος ήταν να δείξουμε σε όλο τον κόσμο τι είναι αυτά τα δεδομένα. Κάποιοι, τα περισσότερα από αυτά που δίνουν ήταν developers, καθώς, γιατί το τελικό παραγόμενο που θέλουμε θα είναι μια εφαρμογή. Οπότε θεωρούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία, θα είναι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, στο οποίο μαζί με τους μέντορες που θα έχουμε, θα είναι και observation, κάποιοι θα είναι και developers, κάποιοι θα είναι και business, να μπορέσουμε να καθηγήσουμε και να δημιουργηθούν κάποιες ωραίες ιδέες γύρω από το περιβάλλον, τις φυσικές καταστροφές που θα βοηθήσουν τον κόσμο μας γενικά να γίνει πιο sustainable. Το θέμα του hackathon. Εδώ τώρα υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Εμείς προτιμήσαμε να μην βάλουμε συγκεκριμένα challenges, οπότε θέλαμε να αφήσουμε τον κόσμο να έρθει και να δουλέψει σε πράγματα τα οποία περισσότερο τους εκφράζουν ή θεωρούν ότι μπορεί να έχουν μια καλύτερη απήχηση ή τους αρέσουν περισσότερο. Οπότε το θέμα είναι αρκετά γενικό. Θέλουμε να έρθετε και να αναπτύξετε λύσεις, εφαρμογές, υπηρεσίες, οι οποίες ταγίζουν την ανθεκτικότητα. Να μπορέσουμε να κάνουμε τον κόσμο μας πιο ανθεκτικό. Θα σας πούν διάφορες ιδέες, οι συνάδελφοι μου μετά, αλλά σκεφτείτε την κλιματική αλλαγή, τον υπερπληθυσμό, πράγματα τα οποία μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε από πάνω, τις αλλαγές που γίνονται στο έδαφος. Να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη δρομολόγηση. Υπάρχουν πάρα πολλά, ένα πολύ μεγάλο φάσμα εφαρμογών τα οποία πλέον μπορούμε να ασχοληθούμε λόγω του ότι έχουμε αυτά τα δεδομένα διαθέσιμα και, με τα οποία θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε πράγματα, να δημιουργήσουμε πράγματα τα οποία ίσως θα μπορούσαν μετά να δημιουργηθούν, να τα πάρει κάποιος, να τα κάνει μια κανονική εταιρεία ή να τα δώσει κάποιον οργανισμό που θα μπορούσε να τα λειτουργήσει. Οπότε αυτό είναι σαν τάση, δεν είναι πολύ πλοκό. Έχουμε κάποιους κανόνες, θα τους πιάσουμε αμέσως τώρα, αλλά θέλαμε να είναι όσο πιο ανοιχτό γίνεται. Τι θέλουμε λοιπόν από τις ομάδες να κάνουμε. Δεν θέλουμε να έρθετε και να κάνετε μια απλή παρουσίαση. Δηλαδή, ναι, θα έρθετε να δουλέψετε μια ιδέα, ένα concept, θα έχετε και μια παρουσίαση να κάνετε, οπότε να το έχετε και αυτό στο μυαλό σας, αλλά θέλουμε να υπάρχει ένα πρωτότυπο. Σαφώς δεν μπορεί να γίνει μια full εφαρμογή μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά θέλουν να δουλέψετε κάτι, να υπάρχει ένα prototype, να κατεβαίνουν δεδομένα, να μετασχηματίζονται, να παρουσιάζονται κάπως με κάποιο τρόπο. Ποιες είναι οι διαπροφές, πόσο καλές θα είναι. It's up to you. Θα το δείτε, θα το δουλέψουμε και θα το καθοδηγήσουμε. Μπορεί κάποιος να μην κάνει κάτι επαφή, να μπορεί να κάνει κάποια υπηρεσία. Και αυτό είναι ανοιχτό. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Αλλά δεν θέλουμε να μείνετε μόνο στο στάδιο της παρουσίασης. Δεν γνωρίζουμε τις γλώσσες προγραμματισμού, μπορείτε να δουλέψετε σε ό,τι γλώσσα προγραμματισμού θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε frameworks, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως όλες τις βιβλιοθήκες, αλλά αυτό που δεν θέλουμε να κάνετε είναι να έρθετε με έτοιμες λύσεις από πριν. Αυτό κάπως θα πρέπει να το ελέγξουμε. Το σίγουρο είναι ότι οι judges, οι βάλλοντο judges, οι οποίοι είναι πολύ εμπειροί, όλοι από το domain είτε της περιφορικής, είτε του business, είτε του observation, θα βλέπουν τις αποδείξεις τα οποία κάνετε, θα πρέπει να προσάρετε σε κύκλα. Οπότε αυτό θα αξιολογηθεί. Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε. Κατά πόσο ομάδες θα έχουν έρθει με έτοιμη δουλειά από πριν. Θέλουμε όλοι όσο μπορείτε να ξεκινήσετε από το ίδιο επίπεδο. Οπότε να περιοριστεί η διαφορά στην δυναμικότητα ανάλογα με την εταιρεία του καθένα. Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τα πνευματικά δικαιώματα, ό,τι αναπτύξετε, είναι καθαρά δικά σας. Δηλαδή έρχεστε, συμμετέχετε, αναπτύσσετε αυτό που κάνατε είναι δικό σας, σας ανήκει, δεν ανοίξει κανέναν άλλον. Οπότε πρέπει να το θυμάστε αυτό. Ο
Φυσικά θέλουμε να γίνει όρος και του provider που διοργανώνει αυτά τα hackathons. Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε δορυφορικά δεδομένα από Copernicus, τα οποία μπορεί να είναι είτε raw δεδομένα δορυφορικά, θα σας πει ο συνάδελφος μου ο κ. Κοτσόπουλος σε λίγο, είτε μπορεί να είναι services. Δηλαδή έχει πάρει κάποιο άλλο τα δεδομένα, τα έχει δουλέψει, τα έχει μετασχηματίσει και έχει παρέξει κάποια services τα οποία μπορείτε να καταναλώσετε. Αυτή είναι και η μόνη συνθήκη πρακτικά που υπάρχει για το εγχειρίδιο. Θέλουμε ομάδες μέχρι 5 ατόμων, οπότε να μπορούμε και για να χωράμε καλύτερα, αλλά και για να μην υπάρχουν ανισότητες μεγάλες. Και τέλος, υπάρχει ένας τελευταίος περιορισμός, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουμε σαν χώρα διαμονής κάποια χώρα από τις Member States. Αυτά είναι τα selection criteria, τα έχουμε ανακοινώσει και στο website του Hackathon. Πρακτικά αξιολογείται η σχετικότητα με το θέμα του Hackathon, οπότε εάν έχετε χρησιμοποιήσει τα δεδομένα, πόσο κοντά πιάσατε το θέμα του sustainability, πόσο innovative είναι το έργο το οποίο θα αναπτύξετε, τι added value δημιουργεί για τους χρήστες του, είναι κάτι το οποίο είναι τεχνικά εφικτό, θα υλοποιηθεί. Μπορεί να είναι sustainable ή θα ξοδεύει περισσότερα από ό,τι θα χρειάζεται για να επιβιώσει. Από τα χρήματα που θα μπορεί να βγάλει. Και τέλος, θα αξιολογηθεί και η ποιότητα της ομάδας, πόσο ολοκληρωμένη είναι η ομάδα, οπότε από ό,τι οι περισσότεροι που έχουν πιάσει και αυτό, όσοι έχουν μείνει ομάδες, είναι κάποιοι ακόμη που δεν έχουν μπει σε ομάδα, αλλά οι περισσότεροι δείχνουν να έχουν τα προφίλ να τα γεμίζουν ανάλογα με τις ειδικότητες τις οποίες θέλουν. Πολύ λίγα πράγματα για το πρόγραμμα για να έχετε λίγο μια ιδέα τι θα ακολουθήσει. Τις επόμενες μέρες θα βγάλουμε και ένα αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά ήθελα να σας πω briefly του τι θα κάνουμε. Οπότε την Παρασκευή βρισκόμαστε στις 5 η ώρα, Παρασκευή 29 του μήνα, βρισκόμαστε στις 5 η ώρα. Ξεκινάμε με κάποιες γνωριμίες, να φέρουμε ένα registration, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα ποιοι είμαστε, ποιοι δεν είμαστε, ποιοι είναι οι ομάδες, ποιοι δεν είναι οι ομάδες. Θα έχουμε κάποιες παρουσιάσεις από τους local partners, να γνωρίσετε τι είναι local partners και τι προσφέρουν στην εκδήλωση, από κάποια πράγματα και εγώ σήμερα. Στη συνέχεια θα πούμε λεπτομερώς την ατζέντα, θα ξαναδούμε τους κανόνες, να τους έχουμε φρέσκους, να τους θυμόμαστε για το επόμενο διήμερο. Και αφού φάμε και κάτι, θα μπορούμε να φύγουμε, να πάμε στο σπιτάκι να σας ξεκουραστούμε. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, γύρω στις 9, θεωρούμε ότι θα σταματήσουμε. Την επόμενη μέρα του Σάββατου, στις 30 του μήνα, ξεκινάμε στις 9 η ώρα και μέχρι την Κυριακή στις 5.30 η ώρα, 5.30 η ώρα, δηλαδή έχουμε γύρω στις 32 ώρες, που μπορείτε συνεχόμενα να δουλεύετε πάνω στην ιδέα σας. Μπορείτε, αν θέλετε, να μείνετε εδώ πέρα, στον χώρο. Αυτό είναι OK. Όλα τα γεύματα θα τα έχουμε εδώ πέρα μέσα. Το βράδυ θα σκυλώσουμε και εδώ, οπότε κάποιος θέλει να φύγει θα μπορεί. Φαγητό θα υπάρχει αρκετό, πίτσα μάλλον, κρύα και όλα. Οπότε είστε ελεύθεροι να μείνετε και να φύγετε. Αυτό είναι εξαρτάται από εσάς. Συνεχίζουμε την επόμενη μέρα, γύρω στις 5 θα σας έχουμε ειδοποιήσει και από πριν ότι πρέπει να αρχίσετε να ετοιμάζετε τις παρουσιάσεις σας. Γύρω στις 5 ξεκινάει η διαδικασία των παρουσιάσεων. Μετά θα είναι οι judges θα δουλέψουν και μετά θα έχουμε την απονομή των βραβείων. Θα έχουμε αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο θα δημοσιεύσουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε και άλλες παράλληλες δραστηριότητες που θα υπάρχουν που είναι συμπληρωματικές τα έργα του Hackathon, όχι για τη δουλειά την οποία σας καλούμε, αλλά είναι πράγματα που μπορείτε να συμμετέχετε αν θέλετε ή αν δεν θέλετε. Ενδεικτικά να πω ότι θα υπάρχουν και κάποιοι accelerators που ήδη δουλεύουν γύρω από το χώρο που έχουν ζευγάρει και είναι πολύ κοντά μας και αυτοί θα κάνουν κάποιες μικρές παρουσιάσεις παράλληλες, θα μπορείτε να τις δείτε αν θέλετε. Αλλά υπάρχουν και λίγο πιο φαν δραστηριότητες, έτσι λίγο για να κοινοδιάσουμε, για να συμπονόμαστε και λίγο για να σπάσει η μονοτονία. Τα βραβεία. Και πάλι δεν τα αναφέρω όλα. Το πρώτο βραβείο είναι 3.000 ευρώ και ένας χρόνος το Copernicus Accelerator πρόγραμμα. Το δεύτερο βραβείο είναι 1.800 ευρώ και το τρίτο βραβείο είναι 700 ευρώ. Αυτά τα βραβεία δεν είναι τα μόνα. Έχουμε πολλά βραβεία τα οποία δίνουν οι supporters, οι local partners του οποίου έχουμε. Αυτοί θα διαλέξουν τις ομάδες, δηλαδή θα είναι και αυτοί μέλη του Judging Committee. Οπότε θα διαλέξουν τις ομάδες οι οποίες θα δώσουν συγκεκριμένα βραβεία. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι συνθήκες με τις οποίες και αυτή θα αξιολογήσουν τις ομάδες. Οπότε, για παράδειγμα, έχουμε το Studio from Scratch που είπε πριν και η Μαρία, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σε UI/UX λύσεις. Αυτοί θα δώσουν σε κάποια ομάδα, θα τη δουν ανάλογα με τα δικά τους κριτήρια, θα κάνουν consulting για 9 ώρες γύρω από το product design. Έχουμε το
υπεύθυνο, οι οποίοι θέλουν να δώσουν 1.000 ευρώ σε βραβείο σε ομάδες οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν τα δικά μου δεδομένα. Το ΝΟΑ τρέχει και ένα mirror site που παίρνει στην Ελλάδα. Οπότε είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό το οποίο κάνουμε, οι οποίοι θα δώσουν και αυτοί ένα κάτι βραβείο. Δηλαδή, θα μπορούσε, εάν η πρώτη ομάδα πάρει και βραβείο, θα μπορούσε να πάει και το πρώτο βραβείο στις 4.000. Έχουμε μετά τα local communities και τα συνέδρια πληροφορικής. Έχουμε και τα δύο μεγάλα συνέδρια πληροφορικής που γίνονται στην πόλη μου. Οπότε τα έχουμε εισιτήρια για τον Ντέβιτ και για τον Βόξ Θεσσαλονίκη, τα οποία θα γίνουν μέσα στον επόμενο χρόνο. Έχουμε το incubation program του ως GFS, οπότε κάποια ομάδα που θα επιλέξει το GFS θα μπορεί να συμπεριληφθεί αυτόματα και να την καλέσουν στο Bootcamp. Οπότε, με τη μετά, το incubation, acceleration, σας είπα ήδη ότι έχουμε και άλλους accelerators οι οποίοι θα κάνουν attend και θα θέλουν να μιλήσουν με κάποιους από εσάς και εμείς θα τα πούμε και εκείνες τις μέρες και εμείς θα βοηθήσουμε να έρθετε πιο κοντά, ειδικά οι ιδέες που φαίνονται αρκετά όρημες. Οπότε θα γνωρίσετε γενικά πολύ ενδιαφέρον κόσμο γύρω από το domain. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι το οποίο μπορεί να εμπνεύσει κάποιον, θα γνωρίσετε co-founders, δηλαδή άτομα που έχουν πάει σε hackathon και έχουν κάνει δική τους εταιρεία που χρησιμοποιεί το εργαλείο. Θα μπορείτε να δείτε τις εμπειρίες τους, να δείτε όλο αυτό το πράγμα πώς τους έχει πάει. Μπορεί να κερδίσετε και μια συνεργασία. Το σίγουρο είναι ότι θα πάτε κρύα πίτσα, αυτό στο γεωργείο. Λοιπόν, κάτι που δεν ανέφερα πριν είναι ότι έχουμε ένα email πάνω στο οποίο μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις τις οποίες κάποια στιγμή θα πρέπει να τις κάνουμε process. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να τις κάνετε από εκεί. Είτε στο ενδιάμεσο από την κάθε παρουσίαση έχουμε αφήσει ένα section για ερωτήσεις. Αυτό είναι το section που μπορεί. Θέλει κανένας κάτι να πούμε. Εσείς με τα κίνητα που είναι πίσω. Πέτρος ονομάζομαι. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να αξιολογηθεί το πόσο έτοιμη ή όχι είναι μια ιδέα από τη στιγμή που θα υπάρχει ένα προσχέδιο, ας πούμε, για να παρουσιάσουμε κάτι. Πόσο έτοιμη είναι για να μπει στην αγορά, για να είναι έτοιμη η υλοποίηση, δηλαδή αυτό που θα κάνουμε εδώ, ας πούμε, σε ποιο βαθμό επιτρέπει να παρουσιάσουμε. Δηλαδή, ναι, ακριβώς. Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε μια έτοιμη εφαρμογή, είναι δύο μέρες. Οπότε απλά θα είμαστε και εκεί. Θα έχουμε δηλαδή οι μέλος που επίσης θα έχουν στον χώρο, θα καλύπτουν το product design, θα καλύπτουν το UI, θα καλύπτουν development πράγματα, θα καλύπτουν αρχιτεκτονικές και θα καλύπτουν business. Οπότε θα προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε σε όλη τη διάρκεια. Ξέρετε τώρα, φτάσατε μέχρι εδώ, πολύ καλά, συνεχίστε να πάτε στο παρακάτω βήμα. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο πολύ από όλα τα στάδια. Δηλαδή, αν είναι να κάνεις ένα mobile app, θα πρέπει να φέρεις τα δεδομένα σε μια μορφή και κάπως να στηρίξει δύο τρεις διαδοχές στο mobile app ή στο PC που θα πρέπει να δημιουργήσει το mobile app. Εννοούσα δηλαδή στο κομμάτι πριν έρθουμε εδώ. Για να μην λειτουργήσω. Ναι, δηλαδή πόσο έτοιμο θα είναι αυτό που θα έρθει να ξεκινήσουμε εδώ να δουλεύουμε. Κοίτα, το μόνο που θα αξιολογήσουμε είναι ο κώδικας. Δηλαδή, αν έρθετε με ένα έτοιμο project από τις προηγούμενες μέρες, αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα το ψάξουμε, να το δούμε. Αλλά το να έχετε έτοιμο σχέδιο, να έχετε συμφωνήσει τι θα κάνετε, να δείτε τι δεδομένα θα βάζετε, τι θέλετε, αυτό είναι πολύ να το κάνετε. Και κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το δείξει ούτω ή άλλω. Αλλά είναι και θετικό. Δηλαδή, θα είναι λίγο ο χρόνο, ό,τι παραπάνω κάνετε σε design, σε αρχιτεκτονική, σε στρατηγική για το πού θα πάρετε εσύ, σαφώ θα είναι πάνω στο χρόνο. Ευχαριστώ. Απλά μετά η ομάδα που θα συμμετέχει εδώ θα έχει μια τη απάντηση. Αλλά αυτό είναι θετικό. Θεωρώ πάντως ότι ο καθένας έχει μια ατζέντα δική του για το τι ώρα να έχει και θα έρθει να υλοποιήσει. Οπότε μετά και να έρθει κάποιο στην ομάδα σα, γιατί εάν κάποιοι δεν μπορούσαν να κάνουν μια ομάδα, θα πρέπει να κάνουν μια ομάδα. Οπότε όλοι θα κάνουν ένα μικρό impact και θα πρέπει να κάνουν ατζέντα και τι ιδέε. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο τμήμα. Όποιος θέλει, εδώ θα είμαστε, θα μείνουμε και μετά το event. Μπορείτε να ρωτήσετε πράγματα. Ο κύριος Κοτσόπουλος, ένας από τους έκτοτες reservation experts της εταιρείας, θα μας πει κάποια πράγματα και εσύ θα πεις. Απλά μιλάει αρκετά, ξέρετε, οπότε είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, καλησπέρα.
καλησπέρα καθολιάμα, στο οποίο σου αναλύματε πάση τόνους, καθόλου ότι πληρώνται και ξεμά. Εδώ μπορεί να βλέπετε ότι γράφει DRAXIS στο μπουζάκι, αλλά στην πραγματικότητα είναι προσωπότητα όπως που έκαθω με την πραγιά Άρπας, που είναι μια εταιρεία όπως είπε η Βέα Μετζίδη στην εισαγωγή της, που παράγει ψηφιακές υπηρεσίες για τον αγροτικό τομέα, πολλές από τις οποίες στηρίζονται στη χρήση γεωπολιτικών δεδομένων και δεδομένων παραγωγής της γης. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξοπλισμό μας από την ανάπτυξη αυτής της γης και πολλά από αυτά έχουν αποφέρει. Έτσι και θεωρήσαμε ότι ήταν πιο σημαντικό να κάνω αυτή την παρουσίαση και σου διαφορά τι είναι το Κοπέρνικο. Λοιπόν, τι είναι το Κοπέρνικο, καταρχάς είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λογική του από το Κοπέρνικο ήταν ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, πρέπει να έχουμε πολλά δεδομένα, να έχουμε δεδομένα παρατήρησης. Όλα αυτά τα δεδομένα, σύν τις τεχνολογίες, καθώς και με την επιστημονική γνώση, θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε κάποιους στόχους που να κάνουμε το περιβάλλον στο οποίο διαβιώνουμε όλοι μας πολύ καλύτερο και να μπορούμε να έχουμε καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας. Επίσης, ο άλλος στόχος ήταν ότι όλα αυτά τα δεδομένα είναι μια υποδομή η οποία θα μας βοηθήσει να εισαχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της νέας οικονομίας, στα δεδομένα, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι ο στόχος που παίρνουν τους χάκαθλους τώρα, γιατί προσπαθούν από μέρους ανθρώπους με καθαρό μυαλό να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να παράξουν κάτι το οποίο όχι απλά δεν είναι χρήσιμο για τον πλανήτη, όχι κάτι το οποίο θα μας κάνει πιο σαστέναμο το περιβάλλον μας, αλλά κάτι το οποίο θα είναι και σαστέναμο από την πλευρά οικονομικής, δηλαδή στο τέλος θα μπορέσει αυτό να δώσει θέσεις εργασίας και να παράξει κάτι καινούργιο. Τι είναι το Κοπέρνικος, είπαμε γενικά. Ποιο είναι το πληροφορικό domain, από εκεί και έπειτα όμως χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι το κομμάτι που λέμε τις υποδομές, το infrastructure. Μιλάμε για δεδομένα παρατήρησης γης. Άρα τι χρειάζεται να έχουμε κάποιους δορυφόρους, οι οποίοι επιχειρούν είτε από την πνευματική υπηρεσία διαστήματος είτε από την κυβέρνηση. Επίσης έχουμε και διάφορα ενσύχη δεδομένα, τα οποία τι είναι, είναι παρατηρήσεις που έχουμε στην επιφάνεια, είτε από μετεωρολογικούς σταθμούς, είτε από δεδομένα τα οποία έχουν συνδεθεί στα χωράφια, στα δάση, τα γενικότερα που λέμε λίγο ground και προέρχονται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι πάνε και τα δίνουν σε ένα κοινό repository που έχει δημιουργηθεί από το Κοπέρνικος. Παρ' όλα αυτά όμως, που έχουμε απλά την παρατήρηση, δεν λέει τίποτα. Άμα σας πω ότι η έξω η θερμοκρασία είναι τόσο, είναι 15 βαθμούς Κελσίου, λέει για σας τίποτα. Όχι. Γιατί αυτό έρχεται στην τάση στο μυαλό σας και το μεταφράζετε και τι λέτε, έχει 15 βαθμούς Κελσίου, βάλω ένα ζαχαράκι, θα κρυώσω. Οπότε και έρχονται λίγο τα σέρβισης. Τα οποία σέρβισης προσπαθούν να πάρουν αυτή την πληροφορία, να την ομογενοποιήσουν, να μπορέσουν να την επεξεργαστούν και να μας δώσουν κάτι το οποίο θα είναι added value. Όχι μόνο για εμάς, αλλά ακόμα και τους policy makers. Οπότε φτάνουμε σε ένα frame από οι users που ξεκινάει από τους πολύ έτσι high level που είναι τους policy makers για να παίρνουν κάποιες αποφάσεις και καθορά τις πολιτικές που θα εφαρμόσουν μέχρι τις επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να προσφέρουν υπηρεσίες. Εδώ όπως βλέπετε, αυτοί είναι όλοι οι δορυφόροι που έχουν προγραμματιστεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και από την Ευρωπαϊκή να πετάξουν και να υπάρχουν να παρατηρούν το πλανήτη μας με την πιο μεγαλύτερη συχνότητα την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Συνολικά πόσο μπορεί να διαμερθεί κάποιος πόσο μπορεί να πείτε μας νούμερα. Πόσο πιστεύετε ότι είναι αυτό το σύνολο. Και όλο να ζει, όλο το πρόγραμμα. Πες μου. Πόσο. Λοιπόν, εσείς είστε αρκετά στο πώς μου αρέσει. Αλλά πλέον δεν είμαστε στην Κίνα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 25 δισεκατομμύρια. Πετάξαμε 25 δισεκατομμύρια στο διάστημα. Ευρώ. Έχει δολάρια, τα έλεγα δεν θα κάνουμε μεγάλη διαφορά, θα το κάνω 30. Λοιπόν, 25 δισεκατομμύρια αυτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων για να παρατηρούμε το περιβάλλον. Και αυτό ήταν να πέφτουν ουσιαστικά να μα δώσουν μια οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Να παράξουμε νέες υπηρεσίες. Και επειδή όλα αυτά δεν στοχεύουν μόνο στην Ευρώπη, αλλά ουσιαστικά είναι μια παγκόσμια κατάσταση, ο στόχος είναι να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ηγέτητα δύναμη σε συγκεκριμένους τομείς και κυρίως του περιβάλλοντος παγκοσμίως. Όλοι αυτοί είναι δορυφόροι. Άλλοι δορυφόροι παραδείγματος χάρη που σέντερ ένα έχει δεδομένα ραντάρ, ο σέντερ 2, 3, 4, 5 π και 5 θα έχουν καθαρά δεδομένα τα οποία είναι οπτικά και πολυφασματικά δεδομένα. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα μέσα από το Copernicus ή κάπου όπως θα σας πει και αργότερα ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης Φωτίς, που θα σας μιλήσει αργότερα πώς θα μπορέσει να έχετε άξιση σε αυτό το δεδομένο, είτε από την πανευρωπαϊκή υποδομή, η οποία χτίζεται μέσα από το σύστημα Λαντάγια, που υπάρχουν διαφορετικές εταιρείες που την υποστηρίζουν, καθένας έχουν χορηγία από την
για το Σολού, όπου μπορεί να έχει access απευθεία αυτά τα δεδομένα από εκεί. Ή από την αντίστοιχη κουτίνα σε πραγματικότητα που κάνει η Χάου, το Όκτοπο, όπου το Geospatial Energy Framework, όπω μα αρέσει να το λέμε, που δίνει και μια SDK επιχειρηματική, που δίνει τη δυνατότητα να έχετε access σε αυτά τα δεδομένα και να μπορείτε να χτίσετε τα δικά σα μοντέλα και να κάνετε τι δικέ σα πράξει σαν μια μασκινάτα. Πέρα όμως από τα δεδομένα, είπαμε ότι υπάρχουν και τα σέρβισσες. Τα σέρβισσες εδώ πέρα είναι το άτομο. Οι DRAXIS είναι πάρα πολύ μαζί με το σέρβισσες. Γιατί έχει applications τα οποία είναι πάνω σε αυτό το σέρβισσες. Γιατί ασχολούνται πάρα πολύ με το κομμάτι που λέγεται Reporting. Εδώ πέρα αυτό του Παναγιώτα που βρίσκεται, να τη δείτε τη σάρα που τη δίνει τη ζητή του εκεί πέρα πίσω, και ίσως μπορούμε μετά να σα δώσουμε διάφορε πληροφορίε σε ό,τι αφορά το κομμάτι του άτομου συνεργοδότητα τη σέρβισσες. Τι μα δίνει αυτό, μα δίνει πληροφορία για το πώ ήταν, πώ είναι και πώ θα εξελιχθεί στο μέλλον η χημική σύνθεση της ατμόσφαιράς μας. Και όχι μόνο. Δίνει κάποιες πληροφορίες ό,τι αφορά την ακτινοβολία. Ξεχνάω κάτι πάνω γι' αυτό, θα πάρεις αυτό. Ωραία, πάνω κάτω, μόνο ροές, αυτά είναι τα δεδομένα. Το Μαρί, αντίστοιχα, είναι η ίδια πληροφορία για την κατάσταση των θαλασσών. Τα οποία είναι όχι μόνο αυτά τα διαφορετικά δεδομένα, αλλά αντίστοιχα τα οργάνια μοντέλα που έχουν πάρει, έχουν αφομοιώσει αυτή την πληροφορία, έχουν ομογενοποιήσει τα δεδομένα και στο τέλος έχουν κάνει και προσωπινώσεις για να μπορείς να καταλάβεις, να καλύψεις πρώτον τα κενά των δεδομένων και δεύτερον να μπορέσεις να δεις πώς εξελίσσεται αυτό το πράγμα σαν σύστημα. Ομοίως το LAN, το οποίο κάνει την παρατήρηση, αυτό είναι πραγματικά κάτι παρατήρηση. Ουσιαστικά ασχολείται με τις κρίσεις γης, με τη θερμοκρασία εδάφους, το έμπαρφι τάιλα, με την τοπογραφία, διάφορα που έχεις, με πλημμύρες, οτιδήποτε είναι σε αυτό το κομμάτι, στην παρατήρηση πάνω στο γη, χρησιμοποιείται από το κομμάτι του Ground Monitoring Service. Το Climate Change Service είναι αυτό το οποίο έχει όλη την πληροφορία σχετικά με τα Climate Services. Και με αυτό ασχολούμαστε πάρα πολύ, πλήρως στην άκρα μας. Γιατί τι κάνουμε, παίρνουμε την πληροφορία που έχουμε τα ιστορικά δεδομένα, πλημμυρία ανάλυση δεδομένα, δηλαδή έχουμε πάρει ό,τι διαθέσιμο δεδομένα πρέπει να προστατούμε σε όλους τους δορυφόρους, πλοία, αεροπλάνα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ή ακόμα και από reports, τα οποία ήταν χειρόγραφα από διάφορους που τα συλλέγανε με παρατηρητές και έχουν ενσωματωθεί, έχουν αφομοιωθεί με μοντέλα και έχουν φτιάξει συγκεκριμένες προνοσίες, τετραδιάστατα δεδομένα, τα οποία μας λένε πώς ήταν στο παρελθόν ο καιρός, σε συγκεκριμένες, ουσιαστικά και καλύτερες χώρες του πλανήτη, πώς αυτό το πράγμα είναι τώρα, πώς θα εξελιχθεί για τους επόμενους 6 μήνες, τις επόμενες δεκαετίες και το άλλο που όλοι γνωρίζετε είναι για τα climate change projections σε διαφορετικά emission scenarios, πώς ουσιαστικά θα είναι ο πλανήτης μας το 2070 με 2100. Το security είναι πιο εξειδικευμένο γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιεί δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με επιτήρηση συνόρων και κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εφαρμογές. Δεν είμαι σίγουρος πόσο στους στόχους και στους σκοπούς αυτού του hackathon τα δεδομένα του security μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σίγουρα όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την emergency service, όπου εκεί πέρα είναι όλες οι φυσικές καταστροφές. Βάλτε το μυαλό σας ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πλημμύρες, φωτιές, σεισμούς. Σίγουρα όλοι θυμάστε, πολλοί που δεν είχαν ακούσει κάτι για τον Κοπέρνικους, όλοι το θυμούνται από την τραγωδία στο Μάρτι. Γιατί τότε κινητοποιήθηκαν οι πόλοι από τον Κοπέρνικους και την emergency service, όχι μόνο οι δορυφόροι οι οποίοι επιχειρησιακά κάνουν συγκεκριμένες φωτιές, κινητοποιήθηκαν και από επιχειρηματικές εταιρείες resources για να μπορούν να κάνουν παρατήρηση εκείνη τη στιγμή και να δώσουν γρήγορη πληροφορία προς την ελληνική κυβέρνηση για να ανταποκριθεί σε αυτό το συμβάν. Παρ' όλα αυτά όμως, παρ' όλα αυτά τα δεδομένα που δίνει το κομπέντιο, δεν αποκλείει όπως κανείς να χρησιμοποιήσει αυτό το hackathon και τα δεδομένα από άλλες πτυχές. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι από τη Humansa. Η Humansa δεν είναι γι' αυτό μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, γιατί υπάρχει μια κόντρα μεταξύ της ΕΖΑ και του κομπέντιου. Τότε ο οποίος φτιάξει ένα αντίστοιχο σύστημα με το Copernicus, που αφορά όμως αποκλειστικά σε μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και αυτά δορυφορικά, τα οποία είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Πέρα όμως από την Κίμετσα και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες διαθέτουν δεδομένα κάτω από ένα καθεστώς ανοιχτής άδειας, για να μπορείτε να τα συνθέσετε συμπληρωματικά με τα Copernicus και να φτιάξετε τις εφαρμογές που θέλετε. Πολύ σημαντικό είναι το Ρεύμα Generations, όπου είναι ένα κοινό ρεποζίτορι από όλους αυτούς τους οργανισμούς, όπου και εκεί μπορείτε να έχετε τάξη και να βρείτε τα δεδομένα. Πολύ σημαντικό όμως, θα πρέπει στις εφαρμογές σας η καρδιά να είναι από το Copernicus. Όλα τα υπόλοιπα και αυτό το γράφουμε ότι είναι third party data resources. Εδώ έχουμε το πιο δύσκολο κομμάτι. Κάναμε πολλές συζητήσεις.
κάποια post-core application χωρίς να προσπαθήσουμε να είμαστε buyers, να κάνουμε εσάς buyers. Οπότε τις κόμμα λίγο να θέσουμε επιφανειακά, αν και από ό,τι είδα εδώ ο κύριος Φωτής, έχει βάλει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο site της DRAXIS και να δείτε στο Hackathon, το αντίστοιχο, νομίζω ξέχασε λίγο να βάλει την ειδοποίηση και ίσως να δώσει και από την κύκλα κάποια πρόσβαση να πάρει και την κώδικα. Οπότε πάμε να δείξουμε κάποια παραδείγματα, ας πούμε για το food security, επισκεπτική ασφάλεια. Μπορείτε να συνδυάσετε δεδομένα είτε από το Land Monitoring Service μαζί με το Climate Change Service και μαζί με άλλους αλγορίθμους και ουσιαστικά να δούμε ποιες περιοχές είναι σύμπαγο για να καλλιεργήσουμε συγκεκριμένες καλλιέργειες. Αντίστοιχα, μπορείτε στο Disaster Management να χρησιμοποιήσετε από το όπλο προς τις δράξεις στο κομμάτι του Climate Change Detection στα αυτοκολλικά του δεδομένα μαζί με δεδομένα από το Emergency Service και ουσιαστικά προσπαθήσετε να κάνετε Damage Assessment για κάποιο συγκεκριμένο καταστροφή. Για το χέρι, που τελευταία μας αρέσει πολύ εμάς, είναι στο κομμάτι του Land Monitoring Service, μαζί με τα Climate Change Service, μαζί και τα CAMS, όλα αυτά τα οποία θα σου δώσουν τις δυνατότητες να μπορέσεις να μπεις περιοχές, όποια πιθανότητα για τη μετάδοση υγειών από κλούτσια, είτε για προβλήματα τα οποία είναι καρδιαναπνευστικά, να μπορέσετε να κάνετε ένα τέτοιο mapping και να δώσετε κάποιο alert στους πολίτες μια αντίστοιχη υπηρεσία. Στο Water, το Land Monitoring που είπαμε πιο πριν, μαζί με τα δορυφορικά τα δεδομένα ως vegetation devices, καθώς και τα δεδομένα διανάλυσης από το πέρα του Climate Change Service, μπορεί να σας δώσουν να μπορέσετε να κάνετε αγγλικά τους παραγωγούς να σας πούμε. Να κοιτάξετε δηλαδή παραγωγικά, ποιες περιοχές καταναλώνουν νερό, ποιες όχι, και να φτιάξετε μια αντίστοιχη υπηρεσία. Ενώ για το Μαρί, αυτό ήταν ένα πραγματικό περιστατικό που μας έφυγε ούτως ή άλλως στο Μαρί, ήταν για τις πλατφόρμες πετρελαίου στην Ανατολική Μεσόγειο, που τους ενδιαφέρε η περιβαλλοντική μελέτη, που μας ζήτησαν το εξής. Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα. Για θέλουμε κλιματολογία σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, κλιματολογία σε ό,τι αφορά την ροή των ρευμάτων της Μεσογείου στις συγκεκριμένες θέσεις που μας είχαν δώσει. Επίσης, θέλαμε και μια μέση κλιματολογία για συγκεκριμένους ρήπους στην περιοχή, ώστε όταν θα ξεκινήσουν να γίνονται οι δοκιμαστικές εξορίξεις, να δουν με τους δικούς τους αισθητήρες αυτά που θα μετρούν πόσο έχουν εξεφύγει από το μέσο όρο και τελικά πόσο έχουν επιβαρύνει το περιβάλλον. Όπως σας είπα και πιο πριν, ο κ. Τεκές, κυρία Βογιατζή, που κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, έχουν βάλει πάρα πολλές περιπτώσεις και cases τα οποία μπορείτε να δοθείτε και να πάρετε ιδέες. Τώρα, η ερώτηση μεγάλη όλων σας είναι βέβαια τόσες πηγές, τόσο διαφορετικά δεδομένα που θα έχουν άξει. Αυτό είναι μια ερώτηση η οποία θα απαντηθεί από τον κύριο Θανάση. Έχετε καμία ερώτηση? Αυτά είναι από τα σέρβισε. Όπου εδώ πέρα ουσιαστικά έχω βάλει τα ονόματα, είναι από τα σέρβισε. Στους δορυφόρους πρέπει να πάρει ένα satellite, μπορείς να σου πει ποιο συγκεκριμένο δορυφόρο. Καμιά άλλη ερώτηση? Αυτό σημαίνει μπορώ να κάτσω φάω από τα να κάνω όλη μια ερώτηση. Πόσοι έχετε κατεβάσει το δορυφόρο πέρα δεδομένα από εδώ? Το δορυφόρο πέρα δεδομένα είναι κάπως αυτό που παίξει. Όσοι δηλώσανε για το observation, πήθανε σήμερα προφανώς. Γιατί... Ωραία, όλο αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε αρκετοί από αυτά. Οι υπόλοιποι εδώ είναι ο Στέλιος. Μπορούμε να τους βοηθούμε. Γεια σας, ονομάζομαι Νάση Φώτης. Σας πω μερικά πράγματα σχετικά τα δεδομένα και πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτά. Είναι τεράστιος όγκος και πάρα πολλές εμπειρίες, οπότε θα ζούμε τις εμπειρίες από τα σημεία τα οποία μπορείτε να αναπτύξετε τα δεδομένα. Φυσικά δεν είναι μαθηματικά, υπάρχουν και άλλες εμπειρίες, απλά οι κυριότερες είναι αυτές. Στην ουσία, κάνουμε το σχετικά, το οποίο αναφέρθηκε και πριν, το οποίο είναι από το Copernicus, που διαμαντάνει δεδομένα, καταγγελή δεδομένα, από τους δορυφόρους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε παιδιά και είναι η Σέντρη Λεμνά, την κύριο Ροπτρία, και παιδιά. Η υπόθεση αυτή τα δεδομένα είναι στο γέρο της
φαίνεται στην διαφάνεια και μπορούν να έχουν πρόσβαση είτε μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος, είτε από μια τρομακτική διαδοχή που ακολουθεί το πρόκολο Open Search API. Οπότε, για να περάσουμε τα δεδομένα που είχα, μπορούμε να κάνουμε ένα λογαριασμό, να συνδεθούμε και είτε να ανεβάσουμε χειροκίνητα κάποια ζυπαρχία ή εικόνες, είτε να χρησιμοποιήσουμε και το σκριτάκι με το οποίο θα μπορέσουμε να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία, να κατεβάσουμε περισσότερα αρχεία, όσο διαφορετικά κάποιος χαμερών με αυτό. Αυτό αφορά το προηγούμενο δεδομένα. Στην ουσία, ο Copernicus έχει για κάθε μία από τις υπηρεσίες της οποίας έχει πριν ο Στέλιος ένα δικό του site, για να διαχωρίσει λίγο την ειδικότητα. Οπότε, έχουμε από τη Marine Lab, Prime Security Emergency, όπου μπορείτε να επισκεφτείτε τις σελίδες και να δείτε τα δεδομένα τα οποία διαθέτουν οι πελάτες. Σε όλα αυτά πάλι, γιατί πέρα σε όλα τα δεδομένα, θα χρειάζεται κάποια εγγραφή στην υπηρεσία, η οποία όμως είναι δωρεάν. Απλά κάνουμε την εγγραφή μας και έχουμε πρόταση σε όλα τα εργαλεία και δεδομένα που γνωρίζετε από την υπηρεσία. Μια άλλη πλατφόρμα είναι το Σολού, που είναι από την Airbus, που είναι και όταν μάθαμε στο Πάρεχο, το μας. Ξανά δωρεάν εγγραφή, με πρόταση σε όλα τα δεδομένα που έχουμε, που είναι πάρα πολλά, γιατί είναι όχι μόνο πολύ δεδομένα, αλλά επίσης και δεδομένα στα services που αναφέρουν πριν. Οπότε μπορεί να σου πει σαν μια και μια πλατφόρμα, με τον οποίο μπορούμε να ανεβάσουμε το σύνολο των δεδομένων που έχουμε. Προσφέρουμε δηλαδή εδώ είναι δεδομένα στα services και επίσης μια δυνατότητα και για cloud services, δηλαδή μηχανήματα, μίσο μηχανήματα τα οποία μαζεύουν υπολογιστική ισχύ από τον κοινό χώρο και απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα, τα δεδομένα δεδομένα. Πρόσβαση είτε γίνεται είτε μέσω γραφικού περιβάλλοντος, είτε μέσω διαφόρων πρωτοκόλων Open Source και API και όλων των υπολείπων πρωτοκόλων του OGC, όπως και το WMS, WFS, WFS κλπ. Σχετικά με το Σολού θα υπάρχει ένα webinar προγραμματισμένο να γίνει περίπου μια εβδομάδα πριν το Hackathon. Στις 28 Νοεμβρίου στις 1 η ώρα, το link είναι αυτό. Οπότε νομίζω θα είναι ένα ενδιαφέρον webinar για να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί το Σολού και τι είναι τώρα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το προσωπικό μας και να κατεβάσουμε τα δεδομένα του. Τέλος, έχουμε την δική μας υπηρεσία, το Octopus, το οποίο είναι ένα REST API με προσανατολισμό κυρίως στο περιβάλλον και στον αγρό, που μας δίνει διάφορες έτοιμες υπηρεσίες. Δεν δίνει πρωτογενή δεδομένα, αλλά με τη χρήση της υπηρεσίας αυτής μπορούμε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένο χώρο με τη χρήση πολυγόνων και ημερομηνιών για να εξάγουμε διάφορες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες όπως είναι οι δείκτες ανάπτυξης ενός μιας καλλιέργειας, όσο έχει μεγαλώσει η καλλιέργειά μου στο πάρα χρονικό διάστημα από τότε έως τότε, δείκτες οι οποίοι δείχνουν το λάβανο της ασθενικούς, οι οποίοι δείχνουν κάποια ζημιά, η οποία έχει γίνει στην περιοχή, και αυτή η ζημιά είναι κάποια πυρκαγιά ή κάποια πλημμύρα, πάλι σε διάφορα τα χρονικά διαστήματα, είτε να βάλουμε το δεδομένα του καιρού, όπως η πρόβλεψη για το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτά ημερών, ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστούμε για τις υπηρεσίες μας. Συνεπώς, θα δώσουμε το πιο κλειδί, με το οποίο θα μπορούσατε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία και προσανατολίσετε τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσετε με όλες τις δικές σας εφαρμογές. Κάποια παραδείγματα θα μπορούσα να αναφέρω το NDVI, που είναι ένας δείκτης πλάστησης, ο λεγόμενος. Στην ουσία, αν
απέναντι το UBI, αυτό δείχνει από το site του Copernicus, θα κάτσουμε να κατεβάσουμε μια μεγάλη εικόνα η οποία θα είχε ένα μέγεθος 200 MB, δηλαδή να το λέω προσωπικά, και μια έκταση 100 χιλιόμετρα. Με την υπηρεσία Copernicus μπορούμε να εκδοθούμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο δίνοντας το πολύγωνο και μια ημερομηνία και στην ουσία να κατεβάσουμε μια πολύ μικρή εικόνα καθαρά στο σημείο ενδιαφέροντος που έχουμε. Το ίδιο ισχύει και για τον καιρό. Αντί να κατεβάσουμε δεδομένα πολλών γιγκαμπάιτ τα οποία αφορούν περιοχές που δεν μας ενδιαφέρουν, μπορούμε να εκδοθούμε πάλι δίνοντας ένα γεωγραφικό σημείο και κάποια ημερομηνία να κατεβάσουμε τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν αυτό γρήγορα και με λίγο καιρό. Αυτά έχουμε να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Να συμπληρώσω ότι το Octopus πρακτικά είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναπτύξει εμείς στην DRAXIS. Το χρησιμοποιούμε εσωτερικά για να αναπτύξουμε όλες τις εφαρμογές που κάνουμε και παραδίδουμε. Και είναι κάτι το οποίο διαθέτουμε κυρίως σε B2B πελάτες, συνεργάτες μας, οι οποίοι χρησιμοποιούμε είτε για να βάλουν καιρό είτε για να βάλουν κάποια από αυτές τις υπηρεσίες. Οπότε, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι είναι κάτι που θέλουμε να ανοίξουμε. Θέλουμε και τον γνώμη σας, όσο σας φανεί, να το ετοιμάσετε, για να δούμε και να βάλουμε πώς και να δούμε και ίσως εάν αυτό το πράγμα θα μπορούσαμε κάπως να το χρησιμοποιήσουμε. Κάτι το οποίο λέει από εδώ και δεν το έχουμε προσθέσει είναι στις συζητήσεις με έναν από τους providers, οπότε το Εθνικό Αστεροσκοπείο θέλει να δώσει access σε μια δική υποδομή η οποία πέρα από τα δεδομένα που έχει γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να τα κατεβάσετε εδώ για να τα κάνετε, θα δώσει και τη δυνατότητα να φτιάξετε virtual machines. Κάποια virtual machines θα είναι ήδη εδώ, οπότε με τα εργαλεία τα οποία, τα συνήθεια εργαλεία τα οποία μπορεί να χρειάζεστε. Οπότε αυτό το πράγμα θα δοθεί από το αστεροσκοπείο και θα είναι διαθέσιμο για να το χρησιμοποιήσετε και αυτό σαν υπηρεσία. Τώρα το πώς θα τα δείτε όλα αυτά, σαφώς αυτή την παρουσίαση θα την κάνουμε share, έχουμε διάφορα links εδώ πέρα μέσα. Θα κάνουμε share και ό,τι πληροφορία προκύψει στον διάμεσο και θεωρούμε ότι σας είναι πολύ χρήσιμη, θα πω κάποια πράγματα μετά. Το webinar όπως πάμε από το Xoblue θα σας δείξει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα του Xoblue είτε τα δεδομένα της EVAS, γιατί εκεί έχουμε και η EVAS και το τρέχει, οπότε εκτός από το άνθρωπο σου ζούμε και κάποια δικά της δεδομένα. Οπότε θεωρώ ότι θα το καλύψουμε λίγο το φάσμα, αλλά και αν έχετε κάποια ερώτηση, κάποια πορεία, θα δείτε για να σας βοηθήσουμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Τώρα, πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, να πω ότι ένας από τους partners που έχουμε είναι το Georgia University, έχει πάρα πολλά μαθήματα γύρω από Earth Observation και GIS, είτε και για γλώσσα προγραμματισμού και πώς θα ξεκινήσει το remote sensing. Είναι local partner, θα δώσει και βραβείο το premium subscription σε κάποια ομάδα που θα κερδίσει. Στα πλαίσια τώρα του Hackathon μας έχουν δώσει κάποια μαθήματα δωρεάν, τα οποία οποιοδήποτε από εσάς μπορεί να έχει access. Υπάρχει μια διαδικασία που θα πρέπει καταρχάς να γραφτείτε στους site τους και να τους γράψετε στα comments ότι είστε από τους participants του Θεσσαλονίκη Hackathon. Δεν θέλουμε εμείς να δώσουμε τις διευθύνσεις σας, οπότε θα πρέπει εσείς να πάτε να γραφτείτε, να δείτε τα μαθήματα, αυτά για τα συγκεκριμένα μαθήματα και απλά να γράψετε τις παρατηρήσεις ότι είμαστε μέσα από το Θεσσαλονίκη Hackathon. Οπότε θα σας δώσουμε αυτόματα πρόληψη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μαθήματα. Η υποδομή που είπα για το αστεροσκοπείο επίσης στηρίζεται από ένα τέτοιο μάθημα, οπότε όταν αυτό θα βγει και επίσημα θα δώσουμε και το ιδιαίτερο του μαθήματος. Εκεί όλο μάθημα είναι δωρεάν, είναι στο Georgia University, οπότε δεν θα χρειαστεί αυτή τη διαδικασία. Αυτά σε γενικές γράμμες. Ερωτήσεις. Εμείς αυτά είχαμε να πούμε γενικά. Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο craft test να σας δούμε, να σας ακούσουμε και να δείτε ποια είναι η γραμμή της σκεφτόμαστε να πίσω από όλο αυτό. Να σας δώσουμε κάποιες ιδέες, να τις προβληματίσουμε λίγο και να σας δώσουμε κάποια πρώτη γνωριμία με τα εργαλεία τα οποία θα σας παραφύγουν εκείνη την μέρα και τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε. Σαφώς δεν είναι υποχρεωτικό. Το μόνο υποχρεωτικό είναι η χρήση των δεδομένων του Copernicus. Οπότε μπορείτε να πάρετε απευθείας από το Copernicus. Αυτό είναι το δεδομένο. Θεωρούμε ότι τα εργαλεία βοηθούν παραπάνω, κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη, αλλά αυτό εξαρτάται από το και κάθε ομάδα τη στρατηγική που ακολουθεί. Σχετικά, θέλω να δείξω. Πάμε λίγο στο
Σχετικά με θέματα visualization, δηλαδή όταν θέλουμε να πούμε τα δεδομένα μας σε μελλοντική φάση και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα έτσι, σαν οπτικοποίηση στην παρουσίαση και γενικότερα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά και μόνο το SNAP, θα μπορέσουμε να το κάνουμε μέσα από, για παράδειγμα, το Sentinel Playground. Πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα για οπτικοποίηση. Μπορείτε να το κάνετε με τα εργαλεία, αλλά σε αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι παραγωγικό. Δηλαδή, να μην είναι μόνο κατεβάζω φωτογραφία και τρέχουμε σε αυτά τα εργαλεία, αλλά είναι και ότι εδώ είναι η φωτογραφία, κατεβαίνει, το process τρέχει σε μια γλώσσα προγραμματισμού, για παράδειγμα, και βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα. Και μετά να το κάνουμε visualize με κάποιο control. Εάν δείτε ότι προλαβαίνετε φυσικά, κάποια ομάδα μπορεί να διαλέξει για οικονομία χρόνου να πει ότι εγώ θα έκανα ένα UI εδώ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω, οπότε να το δείξω σε ένα από τα εργαλεία. Οπότε το βλέπω σε ένα σενάριο. Το ιδεατό βέβαια δεν ήταν αν κάποιοι καταφέρουν χωρί το άλλο βήμα, καταλαβαίνω ότι αυτή θα κάπω τα ανάλογα βέβαια, αυτά θα είναι από μόνο παράγοντα το πόσο επιτελεί η εφαρμογή. Είναι όλοι οι παράγοντε που θα πρέπει να συνοηθούν. Ευχαριστώ. Αλλά σαφώ κάποιο θα πρέπει να συνοηθούν. Κάντε ερωτήσει και τι είναι αυτό που θα θα είμαστε στον χώρο. Όποιος θέλει οτιδήποτε μπορεί να προσεγγίσει, είναι διάφορα μέχρι να του δάκρυα εδώ. Δεν σου ευχαριστώ σε όλους, αλλά κυρίως επειδή μίλησαν, μπορούν να μιλήσουν για τα κείμενα ελεύθερα ή να σας αναγνωρίσουν σε κάποιον άλλον. Εάν όμως το διάστημα έχει το κάνω, θα κάνω να έχετε κάτι ελεύθερα μπορείτε πάντα να προσεγγίσετε. Δεν ανέβηκαν, θα ανέβουμε και θα σας ενημερώσουμε για το επόμενο που μας μπορεί να σπάρει και στην εκδοχή. Ωραία, οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.